ιστορία ενός νεαρού μαθητευόμενου παπουτσί που ονομάζεται Λάπετς. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη για το μικρό Λάπετς. Δεν είχε μητέρα ούτε πατέρα και έπρεπε να δουλεύει σκληρά για να ζήσει. Κάθε πρωί ο Λάπετς ξυπνούσε πριν ξημερώσει και άρχιζε να δουλεύει. Ενώ το αφεντικό του, ο Σκάουλερ ο παπουτσής, ακόμη κοιμόταν. Πέταξε κιόλας το πουλί, αλλά θα τον βρούμε! Κάποια στιγμή θα γυρίσει και τότε θα του δείξουμε εμείς! Να χτίσει μόνος του τον αχυρόνα του, αυτό λέω εγώ! Θα του δώσουμε ένα μάθημα που θα του μείνει αξέχαστο! Δεν το θέλεις μόνο εσύ αυτό! Οι αγρότες έχουν θυμώσει πολύ με αυτό τον Μέλβιν. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Ξέρετε κάτι, λέω να πάμε να δούμε τη μητέρα του Μέλβιν. Σας παρακαλώ, μην κλαίτε άλλο. Τίποτα δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Αυτό λέω πάντα εγώ. Ο καημένος ο Μέλβιν μου δεν μπορέσει να έρθει σπίτι. Τον περιμένουν οι αγρότες. Καημενούλα. Είναι καλό παιδί, ούτε μίγα δεν πειράζει. Αυτός ο βρωμολίκος πρέπει να τον έμπλεξε. Ο Μέλβιν δεν θα σκεφτόταν ποτέ κάτι τέτοιο μόνος πρέπει του. Πρέπει να τον πείσουμε να μην ξαναδεί αυτό τον απατεώνα. Θα πάω αμέσως τώρα να ψάξω να τον βρω. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κλέβει έτσι. Σε παρακαλώ, βρες τον γρήγορα. Και όταν τον βρεις, δώσ' το αυτό το τυχαίο νόμισμα και πες το ότι η μάνα του τον ζητάει. Θα του δώσω το νόμισμα και θα προσπαθήσω να τον λογικέψω. Σας δίνω το λόγο μου, αλλιώς να μην με λένε Λάπετς. Να προσέχετε, παιδιά μου. Και να προσέχετε τον βρωμολίκο. Είναι επικίνδυνος. Αντίο. Ναι, αλλά δώσαμε το λόγο της τιμής μας και πρέπει να τον κρατήσουμε. Έσπασε μεγάλη φωτιά στο χωριό χθες βράδυ. Ναι, κάηκε ο αχυρώνας κάποιου Μέλβιν και βρήκαν μέσα ένα σωρό κλοπημαία. Εμένα με λένε... Σιωπή! Εγώ λυπάμαι την καημένη τη μητέρα του. Λένε ότι είναι αξιοπρεπής γυναίκα. Τι να πω. Τι έκανα, καημένη μητερούλα μου. Γιατί δεν φωνάζεις πιο δυνατά. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι είναι δικό σου ο αχυρώνας. Θέλεις να κλάψεις για κάτι. Χάθηκαν τα κλοπημαία μας εξαιτία σου. Συγγνώμη. Σταμάτα να ρουφάς το ποτό σου και ακούσέ με. Να σου το πω μια φορά. Κάτι μου έλεγες πριν για ένα πολύτιμο θησαυρό. Για λέγε,
Πόσο μεγάλος είναι? Ένα ολόκληρο σεντούκι. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε πώς θα το κουβαλήσουμε. Αύριο έχει παζάρι και θα υπάρχουν πολλοί αγρότες με κάρα. Αλλά δεν είναι για σένα αυτή η δουλειά. Θα το κάνω εγώ. Σταμάτα να πίνεις! Κοιτάξτε νερό! Τέλεια! Ακριβώς ό,τι χρειάζονται τα κουρασμένα μου ποδαράκια! Πολύ ωραία. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Λάμπιτς, πού χτύπησες εκεί? Α, αυτό. Μάλλον θα έγινε όσο ήμουν στο σκεπί. Το είχα ξεχάσει τελείως. Όπως και να έχει, καλύτερα να σου βάλω έναν επίδεσμο επάνω. Όλα μπορείς να τα κάνεις εσύ, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν θα χωράει το πόδι μου στην πότα με τον επίδεσμο. Μπορείς να το βγάλεις αν δεν σου αρέσει. Όχι, είναι τέλειο, δεν με πονάει καθόλου έτσι. Ευτυχώς που έχω και εσένα εδώ. Λοιπόν, τι λες, θα μου αφήσει μεγάλο σημάδι? Πού είναι το κακό? Έχω κι εγώ ένα σημάδι στον αντίχειρά μου. Βλέπεις? Πώς το πάθες αυτό, Λίζα? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πρέπει να ήμουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή! Πολύ παράξενο. Στο τσίρκο δεν θυμάται κανείς πως έκανε αυτό το σημάδι. Πρέπει να το έπαθα πριν πάω εκεί. Δεν ήσουν πάντα στο τσίρκο? Πού ήσουν πριν πας εκεί? Δεν ξέρω. Το αφεντικό μου είπε ότι δεν έχω γονείς. Τουλάχιστον όχι πια. Δεν θα μάθω ποτέ ποιοι ήταν, ούτε από πού κατάγομαι. Πες μου, Λάμπιτς, πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια αληθινή οικογένεια? Δεν ξέρω να σου πω. Ούτε εγώ έχω γονείς. Ζούσα με το αφεντικό μου και τη γυναίκα του. Αλλά ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος όσο και αν προσπαθούσα. Η κυρία Σκάουλερ όμως μου φαινόταν πάντα σαν μητέρα μου. Θα πρέπει να είναι υπέροχο να έχεις κάποιον να σε φροντίζει. Πάντα το μηνευόμουν αυτό. Μη στεναχωριέσαι, Λίζα. Τώρα θα είμαστε μαζί και θα φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Να βρούμε τον Μέλβιν. Κοιτάξτε! Μέλβιν, Μέλβιν, αδέξιε, ηλίθιε! Εκπληκτικό, εσύ ο Μέλβιν! Εγώ είμαι ο Λάμπιτς, ξέρω την μανούλα σου. Ανησυχεί πολύ για σένα, ξέρεις. Θεέ μου, η καλή μου μητερούλα! Πρέπει να σου πω κάτι. Έλα! Θες να έρθω εγώ εκεί κάτω? Όχι, αφεντικούλη, τώρα αμέσως έρχομαι. Δεν πιστεύω να περιμένεις να φτιάξω μόνος μου αυτό το κάρο. Η μανούλα σου μου είπε να σου πω να μην γυρίσεις πίσω στο χωριό. Οι αγρότες είναι έξαλλοι μαζί σου. Ντρέπομαι τόσο πολύ. Είσαι τυχερός που έχεις τόσο καλή μανούλα. Μου έδωσε κάτι για σένα. Αλλά πριν στο δώσω, θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναδείς αυτό το βρωμολίκο, εντάξει? Το υπόσχομαι. Αυτό το τυχερό νόμισμα θα σε βοηθήσει να ζήσεις τίμια από εδώ και μπρος. Μέλβιν, θα περιμένω πολύ ακόμα! Μπρούστε! Πήγαινε! Λοιπόν, κάθισε εκεί! Και κράτα το λόγο σου, Έρχομαι, αφεντικό! Παρατράβηξες. Φτιάξε αμέσως τον τροχό. Αφεντικό, περιμένε με. Ο βρωμολίκος σίγουρα κάτι σκαρώνει πάλι. Ελπίζω μόνο να μην μπλέξει μαζί του ο Μέλβιν. Έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα. Πρέπει να έχει πάει.
ζόρι σήμερα. Τώρα θυμήθηκα. Είχα έρθει σε αυτή την πόλη με το τσίρκο. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να είναι πάλι εδώ το τσίρκο. Δεν με νοιάζει τώρα πια. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω στο τσίρκο. Θέλω μόνο να είμαι μαζί σου. Σοβαρά, αλήθεια το λες? Ναι. Το αφεντικό μου δεν μου φερότανε καλά. Είμαι καλύτερα χωρίς αυτόν. Ζητώ! Είμαι ο πιο χαρούμενος παθητευόμενος παπούτσι σε όλο τον κόσμο! Καλή σας μέρα! Με λένε Λάπιτς και είμαι μαθητευόμενος παπουτσής. Μπορώ να φτιάξω το παπουτσάκι σας αν θέλετε. Φοβάμαι ότι είναι πολύ αργά πια. Μόνο με μαγικά θα ξαναφτιάξουν. Θα εκπλαγείτε με το τι μπορώ να κάνω όταν βάλω το μυαλό μου να δουλέψει. Αυτό ήταν. Έτοιμα. Αμπακατάμπρα! Σε ευχαριστώ. Να προσέχετε, παιδιά. Χθες βράδυ κάποιοι επιτέθηκαν σε έναν έμπορο στο δάσος και του κλέψαν τα πάντα. Τον έδεσαν σε ένα δέντρο και έκλεψαν το κάρο του. Θα έχουμε το νου μας. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας σταματήσει. Άκουσέ με, Λάπιτς. Αν και είσαι μικρός ακόμα, έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου που δεν τη γνωρίζεις. Η ευγένεια και η γενναιότητά σου μπορούν να κάνουν θαύματα. Μπορούν να σώσουν ακόμη και τη ζωή σου όταν θα νομίζεις ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Ώρα να ξεκινήσετε. Έχετε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μπράβο, παιδιά! Ορίστε, παιδιά! Τι ωραία που είναι εδώ! Δεν θέλω να φύγουμε! Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε για πολύ! Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά! Λίζα, τι θα κάνουμε αν το τσίρκο σου είναι στην πόλη! Μήπως θέλεις να πέσεις πάνω στο αφεντικό σου! Καλύτερα να φύγουμε από εδώ! Λάπιτς, μην μου χαλάς το κέφι! Άλλωστε μπορώ να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου! Ναι, το πρόσεξα αυτό! Όπως εκείνη τη φορά που έπεσες μέσα στο ποτάμι! Έλα τώρα! Έχω πολύ καιρό να δω Λούνα Πάρκ! Και έπειτα περνάω καλύτερα τώρα που είμαι εδώ μαζί σου! Αχ, τι άτυχος που είμαι! Όλα τα άλλα καρουζέλ δουλεύουν! Πώς να ξεκινήσω το δικό μου αυτό το χέρι! Κοίτα, ένα καρουζέλ! Λατρεύω τα αλογάκια! Και εμένα μ' αρέσει, μακάρι να δούλευε! Αυτό λέω κι εγώ. Από τότε που χτύπησα το χέρι μου δεν μπορώ να το χειριστώ και είναι δύσκολο να βρεις καλούς βοηθούς σήμερα. Θα σας βοηθήσουμε εμείς. Δούλευα σε τσίρκο παλιά. Ξέρω να χορεύω πάνω στα άλογα. Θα αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Υπέροχα! Αλλά πώς θα το βάλουμε να δουλέψει? Ο Μπρούστερ κι εγώ θα το αναλάβουμε αυτό. Και ο Πίγκο θα πουλάει εισιτήρια. Μ' αρέσετε, παιδιά. Τι περιμένουμε λίγο? Κυρίες και κύριοι, ελάτε να κάνετε μια βόλτα με τα πιο όμορφα λογάκια του κόσμου. Ελάτε όλοι. Και τώρα δύο βόλτες στην τιμή της μίας. Ορίστε, πάτα! Να μας ξανάρθετε! Καληνύχτα! Λάπιτς, ευχαριστώ! Είσαι ο καλύτερος! Ιουχου! Ευχαριστώ, παιδιά! Κάνατε καλή δουλειά! Είμαι πολύ τυχερός που σας γνώρισα! Άντε, καληνύχτα σας! Θεέ, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να βρούμε ένα μέρος εδώ γύρω για να κοιμηθούμε. Είδες, τι σου έλεγα. Εδώ έχει ένα αληθινό κρεβάτι. Ωραίο και μαλακό. Όνειρα γλυκά, Λίζα. Και σε σένα, Λάπιτς. Άντε, γεια!
μου, ξύπνα, την άκουσες? Θα φωνάξω από τη χαρά μου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλογο, Λίζα. Όχι, αυτή είναι, θα την αναγνώρισα παντού. Έλα. Μπλάνκα, Μπλάνκα! Είναι το τσίρκο μου. Στάσου, αν σε πιάσει το αφεντικό σου θα σε βάλει να δουλέψεις πάλι για αυτόν. Εσύ δεν είπες ότι θέλεις να μείνεις μαζί μου? Μην ανησυχείς, δεν θα μας δει κανένας. Ξέρω καλά τα κατατόπια. Έλα, πρέπει να ξαναδώ την Μπλάνκα. Εδώ μέσα. Όλοι μέσα, γρήγορα! Μπλάνκα, μικρή μου Μπλάνκα. Μου έλειψες τόσο πολύ. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε! Μαύρη νύχτα στα βουνά! Λίζα, κάποιος έρχεται, γρήγορα να κρυφτώ! Κύριε Λίγε, φοβόμουν ότι δεν θα ερχόσουν έγκαιρα. Το αφεντικό μου! Αύριο φεύγουμε από την πόλη και χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα άλογο για την παράσταση. Για να δούμε τι μου έφερες. Όταν το καλύψουμε πανιά και τη σέλα, κανείς δεν θα το αναγνωρίσει. Άρα είμαστε σύμφωνοι. Ωραία, δώσ' μου τα λεφτά. Ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Ένα πράγμα μόνο με απασχολεί. Από ποιον πήρες αυτό το άλογο? Δεν θέλω μπελάδες. Τι ανησυχείς? Είναι πολύ σφιχτά δεμένος προς το παρόν. Όταν καταφέρει να πάει σπίτι του, εσύ θα είσαι πολύ μακριά. Εντάξει, πάρε τα λεφτά. Πάντα χαίρομαι να κάνω δουλειές μαζί σου. Γεια σου. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ? Άκουσα για ένα σεντούκι με θησαυρό που υπάρχει σε ένα σπίτι. Ο συνεργάτης μου, ο Μέλβιν, με περιμένει εκεί. Ποιανού είναι αυτό το σπίτι? Τι σημασία έχει? Ξέρω μόνο ότι έχει ζωγραφισμένο ένα μπλε αστέρι. Όχι, αυτό είναι το σπίτι του Βάρκο. Είναι μακριά και η νύχτα είναι μικρή. Πρέπει να κλέψω άλλο ένα άλογο για να προλάβω. Σε ξέρω καλά, θα βρεις έναν τρόπο. Πρέπει να προειδοποιήσουμε τον Μάρκο και τη μαμά του αμέσως. Μ' αρέσει που ο Μέλβιν μου έδωσε το λόγο του. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε πιο γρήγορα από το βρωμερό υλικό. Ελάτε! Μπρούστερ, πάμε! Λίζα, καλύτερα να μείνεις εδώ εσύ. Ξέχνα το! Θα έρθω μαζί σου. Κι εγώ! Ξέρω ένα σύντομο δρόμο, αλλά περνάει μέσα από το δάσος. Μπλάνκα, πρέπει να σε αφήσω πάλι. Τουλάχιστον όμως ξέρω ότι σου φέρονται καλά. Αυτό έχει σημασία. Ποιος είναι εκεί πέρα? Hey, σε παρακαλώ, βοήθησέ με! Σε παρακαλώ! Όχι! 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 Κοίτα, ένα φως! Μια φωτιά! Και αυτή είναι η καλή γυναίκα που συναντήσαμε το πρωί. Καλά μου, παιδιά. Τι κάνετε εδώ μες τη νύχτα, ε? Ο Βρωμολίκος σκοπεύει να ληστέψει το σπίτι με το μπλε αστέρι. Πρέπει να το σταματήσουμε. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Είναι όμως πολύ μακριά από εδώ. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μικρά μου, ίσως μπορώ να σας βοηθήσω. Καλά θα ήταν, αλλά μόνο αν έχετε κρυμμένο ένα άλογο στο σακί σας θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Κι όμως, Λάπιτς, έχω κάτι καλύτερο από αυτό. Α!
Συνεχίστε σφιχτά μεταξύ σας. Σας περιμένουν μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει να είστε δυνατοί. Καλή επιτυχία, παιδιά μου. Κοιτάξτε, να ο Φρομολίκος! Όχι! Λάμπιτς, πιάσε το χέρι μου! Ελάτε, νόητοι φιγουρατζίδες! Πρέπει να συνεχίσουμε για να προλάβουμε το Βρωμολίκο! Ξαναπεράσει από εδώ. Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας βγάλει κατευθείαν στο σπίτι του Μάρκο. Τι ήταν αυτό, το άκουσες? Δεν ξέρω, κουκουβάγια θα είναι. Έλα, ας βγούμε στο δρόμο, φοβάμαι. Σκάουλερ! Ποιος είναι εκεί? Λάμπιτς, τι γυρεύεις εδώ? Είσαι στα αλήθεια εσύ? Πόσο χαίρομαι που είσαι καλά, αγαπημένε μου Λάμπιτς! Να και ο Μπρούστερ! Καλέ μου Μπρούστερ! Πες μου Λάμπιτς, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι? Είναι η Λίζα. Είναι ορφανή, όπως είμαι κι εγώ. Ζήσαμε πολλές περιπέτειες μαζί. Ακριβώς! Και αυτός είναι ο Πίκο, ο παπαγάλος της Λίζας. Του αρέσει να μιλάει πολύ. Και τι κάνετε εδώ μέσα στη νύχτα εσείς, ε? Πρέπει να πάμε στο σπίτι με τον Μπλε Αστέρι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έρθω μαζί σας, παιδιά. Μόνο μισό λεπτό να ξεκουραστώ. Δεν θα πιστέψετε αν σας πω τι μου συνέβη. Πες μας, σε παρακαλώ, τι σου συνέβη, κύριε Σκάουλερ? Μου φαίνεσαι πολύ διαφορετικό. Μάλλον έτσι είναι. Πριν από δύο μέρες ξεκίνησα για το παζάρι. Στο δρόμο όμως μου επιτέθηκαν πισόπλατα και με έκλεψαν. Μετά μένεσα σε ένα δέντρο. Έμεινα δεμένος δύο μέρες και πίστευα ότι είχε έρθει το τέλος μου. Ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος άλλος, έβγαλε το μαχαίρι του και... έκοψε το σκηνί. Και έπειτα μου έδωσε αυτό το ασημένιο νόμισμα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι το τυχερό ασημένιο νόμισμα. Τότε ξέρουμε ποιος το έδωσε, κύριε Σκάουλερ, ήταν ο Μέλβιν. Εμείς του το δώσαμε το νόμισμα, ήταν δώρα από τη μανούλα του. Είπε ότι το νόμισμα άλλαξε τη ζωή του και ότι θα έφερνε και σε μένα, γούρι. Και είχε δίκιο. Δεν πιστεύω στα μαγικά, αλλά... θα έπρεπε, γιατί εμείς είδαμε κάτι μαγικά απόψε. Ελάτε, πρέπει να πάμε στο σπίτι του Μάρκο πριν να είναι πολύ αργά. Thank you.
Κοίτα αυτά! Τατά! Ευχαριστώ! Εδώ. Δεν είπαμε να με περιμένεις στο σπίτι με το θησαυρό! Ηλίθιε! Τέρμα το παιχνίδι, Βρωμολίκε! Δεν δέχομαι πια διαταγές από σένα και ούτε θα σ' αφήσω να πας στο σπίτι με τον μπλε αστέρι! Πας γυρεύοντας μου φαίνεται! Φύγε από μπροστά Ξέχνα μου! Του. Δεν θα σ' αφήσω να περάσεις! Καλό ταξίδι! Τι έγινε πάλι, φοβήθηκα τώρα. Φύγε από μπροστά μου, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Τι, δεν με θυμάσαι, Εσύ δεν είσαι ο μικρός που του έκλεψα τις μπότες? Τις ξαναβρήκες βλέπω, μαζί σου θα λογαριαστώ αργότερα. Δεν πας πουδένα, τώρα θα λογαριαστούμε. Είσαι κλέφτης, ψεύτης και λοποδίτης. Εσύ έκλεψες το άλογο και εκείνο το κάρο. Αλλά ως εδώ και μη παρέκει, θα σε σταματήσω εγώ. Βαρά, περνιέσαι για σκληρό καρύδι, Ναι, εμένα με λένε Λάμπιτς. Για πρόσεξε καλά, Μπόμπυρα. Έχω αρχίσει να θυμώνω. Φύγε από μπροστά μου, γιατί θα σε ποδοπατήσω με τα λόγω μου. Φύγε από τη μέση, Λάμπιτς. Δεν αστείευεται αυτός. Είσαι μικρός ακόμα, έχεις μέσα σου μεγάλη δύναμη που δεν τη γνωρίζεις. Η ευγένεια και η γενναιότητά σου μπορούν να κάνουν θαύματα. Μπορούν να σώσουν και τη ζωή σου όταν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Εμένα με λένε Λίγο. Είμαι ο βασιλιάς του υπόκοσμου. Είμαι ο τρόμος του κάτω κόσμου. Κανείς δεν τολμάει να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μου. Προχώρα, συγχαμένο άλογο! Άσε με να σ' αγκαλιάσω, αγόρι μου! Νικήσαμε! Μπράβο μας! Έλα εδώ! Τι καλό που είσαι! Ηρέμησε! Ήσυχα! Όλα τελείωσαν! Δεν χρειάζεται να φοβάσαι πια! Τέλος τα μαστίγια για σένα! Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, Μέλβιν! Κράτησες το λόγο σου! Η μανούλα σου θα είναι πολύ περήφανη για σένα!
Όχι, Λάπιτς, εγώ σε ευχαριστώ, γιατί εσύ μου φέρες το τυχερό νόμισμα. Από τώρα και στο εξής θα προσπαθήσω να ζήσω τίμια. Αν το έχεις πάρει απόφαση, σίγουρα θα τα καταφέρεις, Μέλβιν. Αυτό το όμορφο άλογο χρειάζεται καινούριο σπίτι. Φροντιζέ το και θα γίνει αληθινός σου φίλος. Ναι, αληθινός φίλος! Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Ποιους έφερες μαζί σου? Το αφεντικό μου και τη φίλη μου τη Λίζα. Και μάντεψε! Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για τον κακό λύκο. Ακριβώς! Δεν θα προσπαθήσει να κλέψει τον πολύτιμο θησαυρό σας. Ποιο θησαυρό? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Εμείς δεν έχουμε θησαυρό. Εκείνο το βράδυ που έμεινα εδώ, ο Μάρκο μου είπε για το θησαυρό που άφησε ο πατέρας του μέσα στο σεντούκι. Και ο κακός λύκος ήθελε να τον κλέψει. Μιλάω για το θησαυρό που έχετε κρυμμένο μέσα στο σεντούκι σας. Α, αυτό το θησαυρό! Γιατί δεν έρχεστε μέσα όλοι? Αυτός είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας. Ένα σεντούκι γεμάτο αναμνήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι του πατέρα μου. Φαντάζομαι πόσο πολύτιμες είναι αυτές οι αναμνήσεις. Μακάρι να είχα κι εγώ αναμνήσεις από την οικογένειά μου. Δεν γνώρισα ποτέ τους γονείς μου. Μην τα παρατάς, Λίζα. Ίσως έχεις κάποιες αναμνήσεις βαθιά στην καρδιά σου. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια μέρα θα τα θυμηθείς πάλι όλα. Κι εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποια μέρα θα γυρίσει πάλι ο άντρας σου, θα το δεις. Μακάρι, γλυκιά μου Λάπιτς. Είσαι τόσο καλό παιδί. Σε ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Πρέπει να σας δώσω αυτό. Είναι ένα νόμισμα που φέρνει τι. Είστε πολύ καλός, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι, επιμένω. Λοιπόν, νομίζω πως είναι ώρα να φύγουμε. Η γυναίκα μου θα έχει αρχίσει να ανησυχεί. Ιουχου! Ανυπομονώ να δω την κυρία Σκάουλερ. Καλημέρα! Καλημέρα! Με συγχωρείτε, μήπως ξέρετε πού είναι το σπίτι με τον μπλεάστρο? Είναι απίστευτο πόσο έχει αλλάξει αυτή η περιοχή. Πολύ ευχαρίστως να σας πούμε. Είναι λίγο πιο κάτω σε αυτό το δρόμο. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θα χαρούν πολύ να σας δουν, κύριε. Αλήθεια, πώς το ξέρεις αυτό? Είναι απλό. Πάντα ονειρεύονταν τη μέρα που θα επιστρέφατε. Και δεν έπαψαν ποτέ να ελπίζουν. Αυτό έμαθα κι εγώ από τα ταξίδια μου. Για να το λες εσύ. Θα το δείτε και μόνο σας πολύ σύντομα. Αντίο! Αντίο! Μακάρι να έχει δίκιο. Μέσα. Πώς σε λένε? Καλή σας μέρα. Με λένε Λίζα. Λίζα! Η Λίζα είναι ορφανή σαν και εμένα. Ορφανή, τι κρίμα. Η κόρη μας η Σουζάνα θα ήταν στην ηλικία σου τώρα. Δεν μου είπατε ποτέ ότι έχετε κόρη. Ναι, είχαμε κάποτε ένα παιδί, Λάπιτς. Ήταν η χαρά της ζωής μας. Θυμάσαι, σου υποσχέθηκα ότι θα σου έλεγα την ιστορία όταν θα μεγάλωνες αρκετά. Πως άλλαξε η ζωή μας για πάντα. Σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια ακριβώς πήγαμε με τη Σουζάνα στο παζάρι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πόσο χαρούμενη ήταν όταν ανέβαινε στο καρουζέλ. Αυτό με τα λογάκια ήταν το αγαπημένο της. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδαμε. Εξαφανίστηκε στο παζάρι. Την ψάξαμε παντού. Ακόμα την ψάχνουμε μέχρι σήμερα. Είναι τρομερό. Ακόμα δεν ξέρουμε τι απέγινε.
Αυτό έγινε πριν πολύ καιρό. Θα την αναγνωρίζετε αν τη βλέπατε τώρα. Όταν ήταν πολύ μικρή, έπαιζε στο εργαστήριο του πατέρα της. Έκοψε το δάχτυλό της, ένα εργαλείο του, και της άφησε ένα σημάδι σαν σταυρό. Σαν αυτό εδώ, Λίζα! Σουζάνα μου! Μανούλα! Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Αγαπημένη μου Σουζάνα, σε βρήκαμε επιτέλους. Ζήτω! Ζήτω! Αφεντικό, ορίστε οι πότες σας, τις άνοιξα για σας. Τις είχα ξεχάσει τελείως, είναι δικές σου. Τις κέρδισες τώρα και από εδώ και μπρος δεν είσαι πια μαθητευόμενος παπουτσής. Είσαι ο Λάπιτς ο μικρός παπουτσής. Γιουχου! Ας το γιορτάσουμε λοιπόν, ελάτε. Έτσι ο κύριος και η κυρία Σκάουλερ δέχτηκαν πάλι τον Λάπιτ στην αγκαλιά τους. Έζησαν όλοι μαζί πολλά ευτυχισμένα χρόνια. Οι κάτοικοι του χωριού χαίρονταν να ακούνε τις περιπέτειες που ένωσαν και πάλι την οικογένεια. Αλλά περισσότερο από όλους χαιρόταν η γυναίκα του κυρίου Σκάουλερ που έβλεπε τον άντρα της τόσο αλλαγμένο. Πολύ σύντομα τον ερωτεύτηκε και πάλι. Σιγά σιγά ο Λάπιτ έγινε ο πιο ξακουστός παπουτσής σε όλη τη χώρα. Και δεν ξέχασε ποτέ τα μαθήματα που έμαθε από τις περιπέτειές του. Όταν ανοίγεις την καρδιά σου και παλεύεις για αυτό που πιστεύεις, στο τέλος, με ένα μαγικό τρόπο, όλα πάνε καλά. Μαζί μας. Μετά το τέλος της ταινίας θα δείτε σκηνές από άλλες μας ταινίες. Take my hand and let us fly to the stars.